Είμαι η πρόεδρος λοιπόν των Business Professional Women of Athens. Είναι ένας οργανισμός, μια ένωση γυναικών. Τα μέλη μας είναι γυναίκες από κάθε χώρο επαγγελματικό που θέλουν να βελτιωθούν στη δουλειά τους και θέλουν να βελτιωθούν και σαν άνθρωποι. Να πάνε μπροστά για να αισθανθούν οι ίδιες πιο ευτυχισμένες και φυσικά γιατί όχι να πετύχουν και στη δουλειά τους και να έχουν ένα καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν προσπαθούμε να έχουμε και ψυχική ευτυχία και ισορροπία στα μέλη μας αλλά και επαγγελματική επιτυχία και να τις βοηθήσουμε. Είναι ένας διεθνής οργανισμός. Υπάρχουν μέλη πάνω από 30.000 σε 100 χώρες στον κόσμο. Συμμετέχουμε με συμβουλευτική έδρα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, συμμετέχουμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης και οι οργανώσεις μας είναι διάσπαρτες σε πάρα πολλές χώρες. Τα μέλη μας από τα κλαμπ της κάθε πόλης και κάθε χώρας έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ανταλλαγές με μέλη άλλων κλαμπς και έτσι να κάνουν μια ιδιαίτερη γνωριμία και γιατί όχι και επαγγελματικές συνεργασίες μεταξύ μας. Άλλωστε δεν είναι η εποχή, τα χρόνια για τις συνέργειες. Μέσα από τις συνέργειες προκύπτουν τα καλύτερα επαγγελματικά αποτελέσματα. Μόνος μας δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Οι γυναίκες έχουν και ταλέντο και τόλμη. Αυτό θέλουμε να βγάλουμε προς τα έξω και να τις βοηθήσουμε μέσα από διάφορες εκδηλώσεις που κάνουμε με ειδικούς επιστήμονες σε κάθε εκδήλωση που συνεργαζόμαστε να τους δώσουν τα καλύτερα στοιχεία και να βγάλουν από μέσα τους ό,τι δημιουργικό έχουν και ό,τι ταλέντο έχουν οι ίδιες. Να το καλλιεργήσουν και να το βελτιώσουν. Σήμερα συγκεκριμένα καλωσορίσαμε το 2017 στο φιλόξενο χώρο του Innova Athens, όπου έχουμε φιλοξενηθεί και άλλες φορές. Είχαμε αθρώα προσέλευση των μελών μας, είχαμε και άντρες που έπαιξαν το ρόλο he for she, γιατί μόνες μας δεν θέλουμε να είμαστε. Θέλουμε και τους άντρες και συνεργάτες και συνεργούς, υποστηρικτές τους, και υποστηρικτές μας και εμείς θα είμαστε υποστηρικτές τους. Στη σημερινή μας εκδήλωση, η οποία είχε τίτλο «Δώσε τον καλύτερο εαυτό σου», «Boost yourself», είχαμε την εξαιρετική coach, την Τόνια την Κυριαζή, η οποία έδωσε πολλά tips, πολλά μυστικά σε όσες την παρακολούθησαν για να βελτιώσουν τις πωλήσεις τους, είτε πουλάν προϊόντα είτε υπηρεσίες. Ευχόμαστε να έχουμε όλοι μια καλή χρονιά, το εύχομαι εγώ προσωπικά και όλα τα υπόλοιπα μέλη των Business Professional Women και ελπίζουμε, είμαστε βέβαιες ότι τα μέλη μας στο τέλος της χρονιάς θα είναι ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο πετυχημένα. Εύχομαι ειρήνη σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα μας να αναπτυχθεί και να πάει μπροστά γιατί τις αξίζει. Το αξίζουμε όλοι μας. Σήμερα ήμουνα η βασική ομιλήτρια σε ένα σεμινάριο που διοργάνωσε η BBW και είμαι πολύ χαρούμενη που με προσκάλεσε η κυρία Ιωάννα Λαγουμίδου και όλο το ΔΣ του Συλλόγου Γυναικών Επαγγελματιών και Επιχειρηματιών Αθήνας για να μιλήσω για ένα θέμα που απασχολεί τους περισσότερους από εμάς, είναι πώς μπορούμε να βγάλουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας και κατ' επέκταση να γίνουμε πιο αποδοτικοί και να αυξήσουμε τις πωλήσεις μας, τις εταιρείες μας. Είναι κάτι που δεν κάνει ουσιαστικά εφαρμογή μόνο στις εταιρείες, αλλά βγάζοντας την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, μπορούμε να γίνουμε πιο αποδοτικοί και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Καταρχάς, συνεργάζομαι με πάρα πολλές εταιρείες, οι οποίες θέλουν ακριβώς αυτό, όχι μόνο να υποστηριχθούν, αλλά να αναβαθμιστούν. Συνεργάζομαι και με ανθρώπους που θέλουν να ψάξουν να βρουν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα και λόγω της κατάστασης και λόγω της κρίσης κάπου το έχουν χάσει.
Εμένα με προσεγγίζουν άνθρωποι μέσω του email μου ουσιαστικά, Τόνια Κυριαζή, Τόνια Παπάκη, TonyaKyriazi.com, μπορεί να μου στείλουν μήνυμα και θα απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση. Μετά έρχομαι σε επαφή με τις εταιρείες που χρειάζονται υποστήριξη, με τους ιδιώτες. Καθόμαστε κάτω και ουσιαστικά μέσω από την δική του αλήθεια βγάζουμε αυτό που πραγματικά θέλει να κάνει. Είτε είναι επιχείρηση είτε είναι ιδιώτης. Το αισιόδοξο μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι να είμαστε θετικοί, να κοιτάμε πάντα θετικά και να κοιτάμε μέσα την καρδιά μας και βγάζοντας το καλύτερό μας σε αυτό μπορούμε να είμαστε πιο ευτυχισμένοι. Μπορεί να είναι δύσκολο να το βρούμε, αλλά άμα το βρούμε, πιστεύω ότι θα αλλάξουμε. Όχι μόνο τον εαυτό μας, αλλά κατ' επέκταση και όλη την ανθρωπότητα. Αυτό που θέλω να ευχηθώ για την BBW είναι να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Οι γυναίκες, οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες να εδραιώσουν την παρουσία τους ακόμα περισσότερο στον χώρο, γιατί πραγματικά οι γυναίκες είναι ένα πολύ δυνατό κομμάτι της επιχειρηματικότητας γενικότερα. Και να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς. Ουσιαστικά είμαι από τα ιδρυτικά στελέχη για την Ελλάδα, ξεκινώντας από την Κύπρο. Βέβαια ο σύλλογος έχει διεθνή παρουσία και ουσιαστικά ο ρόλος του είναι να ενδυναμώσει τις γυναίκες και κυρίως τις γυναίκες που θέλουν να ασχολούνται επαγγελματικά, έτσι ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια ισότιμη παρουσία και επίκαιρη με βάση τις ανάγκες της αγοράς. Μία σημαντική δεξιότητα και στόχευση του συνδέσμου είναι η ενδυνάμωση του networking, δηλαδή η αλληλοβοήθεια μεταξύ των γυναικών και η σύμπνοια, έτσι ώστε να συνεργαζόμαστε και να μαθαίνουμε να αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τις δικές μας δυνατότητες, προσφέροντάς τις και σε κάποιο μέλος που τις χρειάζεται. Θα δώσω ένα μήνυμα από τις business professional women και από τις μάνες που είναι business professional women, γιατί εμένα η δουλειά μου είναι και με τα παιδιά. Άρα με ενδιαφέρουν τα παιδιά που μεγαλώνουν από τις μάνες τις συγκεκριμένες τις επαγγελματίες, οι οποίες θέλουν να ασχολούνται με τη δουλειά τους, αλλά θέλουν το ίδιο να διαπαιδαγωγούν σωστά τα παιδιά τους. Μια σωστή οργάνωση της μάνας στην δουλειά της και σωστή οργάνωση της οικογένειας όλης, με μια μικρή βοήθεια, από εκεί και πέρα θα φέρει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για όλο το πρόγραμμα της οικογένειας και για την ευτυχία όλης της οικογένειας, για τη συνοχή της. Το Business Professional Women είναι η γυναίκα που είναι μια οντότητα δημιουργική, μια οντότητα που γεννάει ανθρώπους, γεννάει ιδέες, είναι το θηλυκό μυαλό. Όλοι λοιπόν πρέπει να γίνουμε δίκτυο, όλες οι οποίες έχουν αυτό το νου, το θηλυκό, πρέπει να γίνουν δίκτυο προκειμένου να υποστηρίξουν τις δικές τους δουλειές το σήμερα και το αύριό τους. Γιατί μόνο όταν είναι όλες μαζί, σαν σύνολο, μπορούν να έχουν μεγάλη γροθιά για να πολεμήσουν αυτά που χρειάζονται. Είμαι στην BBW εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τότε που ξεκίνησε. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη μέσα σε όλο αυτό που δημιουργούμε και κάθε μέρα βοηθάει μία την άλλη με καινούριες ιδέες. Έτσι και ήταν και η σημερινή βραδιά που ήρθαμε και παρακολουθήσαμε. Πάλι βάλαμε ένα λιθαράκι στη γνώση μας και αυτό θα το κάνουμε πράξη. Και έπεται και μια άλλη ημερίδα στην οποία θα παρουσιάσω και εγώ τη δικιά μου επιχείρηση. Είναι έκπληξη αυτό, θα γίνει άλλη φορά και αναμένουμε. Η μια ευχή για όλους είναι ότι τα πάντα είναι αγάπη, τα πάντα είναι να πλησιάζουμε ένας τον άλλον με καλοσύνη, να λέμε την αλήθεια μας και έτσι όλα γίνονται απλά και μαγικά. Είναι ένας σύλλογος γυναικών που όταν μπαίνεις μέσα, το τι αισθάνομαι εγώ δηλαδή, αισθάνεσαι ικανοποίηση, έτσι, ανεβαίνεις και ψυχολογικά, γιατί ξέρεις ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες έξω στην αγορά και αγωνίζονται όλες για το ίδιο πράγμα, να επικρατήσουν στη δουλειά τους. Αλλάζεις απόψεις,
ιδέες, μαθαίνεις πράγματα που δεν ήξερες, βρίσκεις άλλους ανθρώπους σε άλλες θέσεις που σου είναι χρήσιμοι, είσαι εσύ χρήσιμος σε κάποιους, όλα αυτά. Με όλη την καρδιά μου να χαμογελάμε και πιστέψτε με, μας λείπει πολύ αγάπη και αυτή να μεταδίδουμε, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα θα έρθουνε. Καταρχήν ήρθαμε να τιμήσουμε τον υπέροχο σύλλογό μας με μια δραστήρια πρόεδρο που μέχρι τώρα έχει διοργανώσει πάρα πολλές ωραίες βραδιές, ημερίδες. Αυτό που είδαμε σήμερα ήταν μια παρουσίαση αύξησης των πωλήσεων που ήταν πάρα πολύ καλή, καθόλου κουραστική, πολύ σύντομη και πολύ περιεκτική. Η ευχή μου για την καινούργια χρονιά είναι να υπάρχει υγεία σε όλους, γιατί χωρίς την υγεία μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ειρήνη, γιατί σημαίνουν πάρα πολλά γύρω μας. Και να είμαστε όρθιοι και να έχουμε δύναμη να είμαστε καθημερινά με χαμόγελο. Είμαι σε αυτή την ωραία παρέα από σήμερα, είμαι καινούριο μέλος. Έχω ακούσει τα καλύτερα, υπάρχει πάρα πολύ ωραία οργάνωση, πάρα πολύ ενδιαφέρον για να αναπτυχθούν οι γυναίκες και να γίνουν επιτυχημένες, χαρούμενες, ευτυχισμένες και με αυθονία σε όλα τα επίπεδα.